Το Πάσχα στην Κέρκυρα αποτελεί μια παράδοση χρόνων με σπάνιες εικόνες. Το έθιμο των Πότιδων, τα πέθυμα εμβατήρια των Φιλαρμονικών, η καθιερωμένη βόλτα στο ληστόν τη Μεγάλη Εβδομάδα και η Ανάσταση της Πιανάδα συνθέτουν το μοναδικό χαρακτήρα του Πάσχα στην Κέρκυρα. Φέτος όμως το Πάσχα θα είναι τελείως διαφορετικό. Αν μας έλεγαν ότι η Μεγάλη Παρασκευή η εικόνα των ληστών θα είναι τα τέτοια, δεν θα το πιστεύαμε ποτέ. Κι όμως, Μεγάλη Παρασκευή, λόγω κορονοϊού, το ληστόν είναι άδειο. Βέβαια, κάποιοι παραμένουν δημιουργικοί και καταφέρουν να δώσουν το άλλο χρώμα που χρειάζεται τις ημέρες Μεγάλης Εβδομάδας στην Κέρκυρα. Οι ήχοι των πέθυμων εμβατηρίων που παίζουν στα καντούνια και στους δρόμους της πόλης δίνουν χρώμα σε αυτή τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο κόσμος ακούει και αισθάνεται Πάσχα στην Κέρκυρα. Η κάμερα του Start κατέγραψε εικόνες από την πόλη της Κέρκυρας και ρώτησε τους πολίτες τι είναι αυτό το οποίο θα τους λείψει περισσότερο. Εντάξει. Λείπει, αλλά θα τα καταφέρουμε. Η επιτάφη, ο κόσμος, ας ελπίσουμε του χρόνου θα είναι καλύτερα για όλους μας. Θα μου λείψει αυτό που γινόταν στην Κέρκυρα πάρα πολύ και η εκκλησία, θα μου λείψουν όλα αυτά. Αυτά τα έθιμα, τα δικά μας, τα παραδοσιακά, αυτά θα μου λείψουν. Αλλά προέχει υγεία και θα κάνουμε κι άλλα πάσα. Πώς αισθάνομαι, όπως αισθάνεται όλος ο κόσμος. Νομίζω ότι Πάσχα Κέρκυρα είναι σήμα κατά τεθέν νομίζω για την Κέρκυρα, οπότε... Τα πάντα μας λέει, παιδί μου. Τα πάντα κλειστήκαμε μέσα, είχαμε πολύ ωραίο έθιμο, πολύ ωραία πράγματα που ζούσαμε, αλλά αυτά δεν τα αγοράζει, την αρρώστια δεν την αγοράζει κανείς. Παρόλο που ανήκω σε άλλη θρησκεία, πρέπει να ξέρουν ότι και οι υπόλοιποι σεβόμαστε τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου, γιατί μεγαλώσαμε και ζούσαμε και ζήσαμε με αυτά και ζούμε με αυτά. Τα Κανάτια, την Ανάσταση, οι Πότιδες που λέγαμε παλιά, γιατί παλιά πετάγαμε ό,τι πιο άχρηστο είχαμε κεραμικό στο σπίτι, έτσι. Βασικά φτιάχναμε τους νταβάδες και τους μπότιδες. Μου λείπει η μουσική, οι μπάντες, αυτή την ακούμε και στο σπίτι βέβαια, αλλά εντάξει, θα περάσει παιδιά, θα περάσει. Όσο πιο χειρότερα γίνεται φίλε μου, όσο πιο χειρότερα δεν υπάρχει το πιο άσχημη εικόνα από αυτήν που συναντάμε εδώ στην πόλη μας. Χωρίς την Ιταλία μας, χωρίς τον Άγιο μας, χωρίς τα πάντα όλα. Νιώθω άδειος, κενός. Δυστυχώς. Δεν μου λείπει τίποτα, όλα τα έχουμε. Να είναι καλά ο Κυριάκος και μας τα έχει κάνει όλα τέλεια. I do, I've heard about it and I was ναι, έχω ακούσει γι' αυτό. Ανυπομονούσα να ήμουν εδώ. Αλλά δυστυχώς, κορονοϊός. Corona.